7 γνωστές Ελληνίδες αποφάσισαν να φωτογραφηθούν με τα εσώρουχά τους χωρίς θρετούς. Είναι όντως χωρίς θρετούς, γιατί βλέπουμε ότι κάποιοι έχουν τα παχάκια τους. Το βλέπουμε. Λοιπόν, το σώμα έχει μείνει κανονικό. Εγώ πιστεύω ότι το μόνο ίσως είναι αυτό που λέγαμε και χθες. Μπορεί λίγη κυταρίτιδα να έχει φύγει ή να έχει περάσει το φίλτρο πάνω στο σώμα, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Πρέπει να περάσει ένα χρώμα από πάνω. Αλλά πιστεύω από αυτό που θα δείτε και λίγο. Μπορούμε να τις δούμε μία-μία. Βεβαίως θα τις δούμε μία-μία. Λοιπόν, στο πλαίσιο αγαπώ το σώμα μου. Και στο... Αυτή ποια είναι? Αυτή είναι η Έλενα Σημακοπούλου, η οποία πήρε κάποια κιλάκια μετά την εγκυμοσύνη. Είναι έγκυος τώρα, είναι μετά την εγκυμοσύνη. Ναι. Είναι μετά την εγκυμοσύνη, τώρα η κοπέλα βρίσκεται στην εκπομπή της Ναταλίας. Είναι στεμένη κοπέλα, γυναίκα του Κυρίλλου. Ακριβώς μετά την εγκυμοσύνη, είναι γύρω στα 2,5 με 3 χρονών. Τόσο είναι το παιδί. Ναι, δεν είναι ακριβώς μετά την εγκυμοσύνη. Είναι μια πολύ ωραία κοπέλα. Έμεινε κάποια κιλά. Ούτως ή άλλως δηλαδή αγαπάει το. Ναι, αλλά είναι μια κανονική γυναίκα. Αυτό βλέπουμε. Δεν είναι μια αδύνατη. Δεν είναι μοντέλο αυτή τη στιγμή που λέμε Victoria Secret. Δεν είναι μοντέλο. Αυτό. Όχι, αλλά αν τη θυμάστε, στη... θυμάστε στην πολυκατοικία, ήταν ίσως πιο καλά γραμμή στη συγκεκριμένη σειρά. Και δεν θυμάστε και το φάνομα του δέντρου. Είναι και φίλη μου. Όχι, πειράζει, αλλά βλέπετε. Εντάξει, εγώ τη βλέπω πολύ σεξι. Έχει ωραίες καμπύλες, έχει λεπτή μέση, έχει ωραίο στήθος. Προσέξτε τώρα, έρχεται η Τζούλη Μασίνο. Αυτή η γυναίκα είναι 69. Και συγγνώμη τώρα, θα δούμε τις φωτογραφίες. Πώς κάποια εσώρουχα κολακεύουν πάρα πολύ το σώμα. Αυτό, λες, ναι. Δηλαδή υπάρχουν κάποια εσώρουχα που. Ψιλόμισε είναι τέλειο. Το κάνουν πιο σεξουαλικό το σώμα. Από ένα string, συμφωνώ. Η Τζούλη, παιδιά μας είναι 61, έχασε κιλά. Παιδιά λέει ότι έχει χάσει πολλά κιλά η Μασίνο. Ήταν κοντούλα η Μασίνο. Πόσο? 15 εγχειρήσει. Για να χάσει κιλά. Για προβλήματα υγεία. Oh. Δεν ξέρω τι ακριβώ. Η γυναίκα δεν το λέει. Λέει ότι έκανε 15 επεμβάσει. Τα τελευταία. Πολύ μεγάλη. Προχωρούμε. Εντάξει τώρα. Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε στη συνέχεια. Λοιπόν, αυτή είναι η Σίλβια Δελικούρα. Α, ωραία. Εδώ το μωρό τη είναι περίπου ενός έτους, εγώ κάποτε ξέρω. Άρα έχει κάποια κιλά τη εγκυμοσύνη. Λίγο κιλίτσα έχει. Λάξει. Και λέει ότι έχει και κυταρίτιδα η ίδια η κοπέλα. Βρε παιδιά, και ποια γυναίκα δεν έχει. Όλες, δηλαδή, με αυτό λέμε. Δηλαδή... Με αυτό είναι το κόνσεπτ. Ότι φωτογραφίζει το γυναίκε έτσι όπω είναι και όχι όπω θα θέλανε. Εντάξει, η Σίλβια φαντάζομαι ότι μετά την εγκυμοσύνη είναι ευτυχισμένη γυναίκα. Λέει ότι έχει χαλάρωση, αλλά δεν την νοιάζει. Πάμε να δούμε την επόμενη. Νομίζω η επόμενη δεν έχει πρόβλημα ποτέ βάρους. Απλά αγαπάει το σώμα της και λέει ότι τρέφεται κανονικά. Είναι και από όλη τώρα αυτή είναι κουκλάρα, δεν το συζητώ. Απλά λέει ότι τρώει κανονικά. Έχει τέτοιο σώμα, δεν την βλέπει την Ελισάβε. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Αλλά εγώ θεωρώ πιο σεξουαλική. Δεν το πάω συγκριτικά το σώμα τη Σημακοπούλου. Εγώ δηλαδή, άμα ήμουν άντρα. Θα μ' αρέσει να έχει καθίσει. Για Σημακοπούλου πιο ελληνικό. Δεν απαντήσω. Δεν αναλώνατε για γυναίκα. Είναι, είναι μη υγιές της Πανού, με δουλεύετε τώρα. Όχι, είναι υγιές. Παιδιά, να σας πω κάτι. Καλό είναι να είμαστε όλοι όπως είμαστε. Όμως μην και το ωραίο πια τώρα να το κάνουμε πέρα. Δεν είπαμε αυτό. Καμία το... Δεν είπαμε αυτό, αλλά δεν είναι ωραίο μια γυναίκα να έχει λίγο. Για μένα. Είναι πιο ελληνικό, ρε παιδί μου, να δείτε. Για τα δικά μου. Για τα δικά μου. Εγώ τι θέλω να δείτε. Έχουμε καταλάβει πως αρέσουν οι γυναίκες. Προχωράμε. Εντάξει τώρα η επόμενη κοπέλα. Επίσης υπήρξε μια κοπέλα που σπούδασε στη γυμναστική ακαδημία. Αυτή είναι η Κορίνα Στεργιάδου. Με τρία παιδιά, ότι... παρακαλώ, γυναίκα του Βλοντάκη. Τρία παιδιά. Ωραία, μια χαρά. Έχει κόψει πολύ... τα μαλλιά της η κορίνα. Όχι, τα έχει μαζεμένα. Α, τα έχει μαζεμένα. Τα έχει μαζεμένα. Λοιπόν, είναι κάτι, είναι πολύ ωραία και πώς θα αντιμετωπίζει ο άντρας. Αξίζουν συγχαρητήρια. Και θέλει χειροκρότημα. Μπράβο. Έχει το θάρρο. Γεια σου, ρε Τζένι, με τα ωραία σου. Τζενάρα. Τα τελευταία χρόνια η Γιώργο έχασε 32 κιλά η Τζένι. Αλήθεια. Έλα, και δεν θέλει να χάσει άλλα. Γιατί λέει, αν χάσω άλλα θα είμαι μια άλλη. Θέλει δεν θα είμαι άλλη, ναι. Το πρόσωπό τη αλλάξει πολύ. Έτσι και χάσει άλλα. Λέει, το με εμένα ήμουν ότι ήμουν γεμάτη και τα μαλλιά μου. Να και πω και κάτι άλλο. Επίσης, εγώ που έχω μια φίλη που έχει κάποια κιλάκια παραπάνω. Και έχει και. Δεν θέλω να πω. Και έχει και έτσι ωραίο στήθος μεγάλο. Μου λέει ότι είναι πάρα πολλοί άντρες οι οποίοι. Γουστάρουν έτσι. Ναι, 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 ναι. Ισχύει. Και ερωτικά εννοώ. Ισχύει. Μου έχει πει. Εσένα δεν σου το έχει πει. Δεν αρέσει όλο αυτό. Εσένα δεν σου το έχει πει. Μου τα έχει πει και εμένα. Εντάξει. Στον καθένα αρέσουν διαφορετικοί άντρες και διαφορετικές γυναίκες. Λοιπόν, στην Τζένι συγχαρητήρια. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, είναι αυτό το πώς εσύ αισθάνεσαι με το σώμα. Όχι, κοιτάξτε. Κι αν είσαι με ένα σύντροφο που είναι αδύνατο. Ένα άνθρωπο που δεν είναι αδύνατο όπω είναι η Διαγούπη. Μπράβο τη που δέχεται να κάνει μια φωτογραφία χωρίς ρετού. Αυτό ναι, λέμε. Άλλο, να σου πω κάτι άλλο. Πες ότι ο σύντροφος, δεν ξέρω κι αν είναι κοπέλα δεσμευμένη, τι είναι. Τη θέλει έτσι και αυτό τη το βγάζει. Δεν θα είναι και μετά αυτή και σεξουαλική. Δεν είχε ποτέ. Εγώ έχω θέμα με το πάχος όταν πια είναι σε θέματα υγεία. Τώρα δεν μιλάμε όλοι το δίκαιο. Τώρα μιλάμε για το πόσο ασφαλής νιώθει μια γυναίκα με το σώμα τη για να βγάλει και ένα σεξουαλισμό. Η υπέροχη ηθοποιό που την είδαμε και στο θέατρο και μα άρεσε πολύ, φέτος Γιώργο Στεφανία Γουλιώτη, το λέει μόνη τη. Άλλες γυναίκες βάζουν εδώ στα πλάγια, εγώ βάζω πλάτες, έχει πλάτες λέει.
Και βάζω και εδώ και στην κοιλιά. Ωραία, προχωράμε. Λοιπόν, με το σωρό. Ρυθμική στη γουλιά, ό,τι παιδιά. Α, να κάνει ρυθμική, δεν ξέρω. Πάντω η κίνηση είναι λίγο τύπο ρυθμική. Και αυτή είναι η επίση ηθοποιό, η Άλκη τη Ιπουλοπούλου που την είχαμε δει και στον Άμπλε. Είναι η γυναίκα του. Μια χαρά. Του κουβαρδά, του σκηνοθέτη. Σαν γυμνάστε είναι. Νάτι Κοντοβά. Κούκλα η Κοντοβά. Κοντοβά, παιδιά, είναι πολύ ωραία. Έχει πολύ ωραία. Δεν υπάρχει. Πολύ φυσιολογικό σώμα, έτσι. Και τώρα κορμάρα γιατί φυσιολογικό. Ωραίο σώμα, κατάλαβε το κόκαλο. Όχι, είναι γυναίκα. Λοιπόν, η επόμενη που βλέπουμε είναι η Κόρα Καρβούνη, η οποία και από ό,τι βλέπετε την κυλίτσα της την έχουν αφήσει. Βεβαίως. Τι κυλίτσα, μπορεί κυλίτσα αυτή τώρα. Άμα τη δεις τον Γιώργο. Άσε μας μωρέ Άρη τώρα. Έχει ένα πολύ αδύναμο, έχει ένα πολύ αδύναμο γενικότερα σώμα. Είναι λίγο χαλαρή εδώ. Έχει μεγάλο στήθος. Προχωρούμε. Δεν βρίστε μας παιδιά και από πάνω τώρα. Εμένα μ' αρέσει το σώμα της Λικουρέας. Μαρία Ελένη Λικουρέας. Και χωρίς κόμπλεξ. Ωραία, πολύ. Η Μαρία Ελένη. Γιατί χωρίς κόμπλεξ, παιδιά. Δηλαδή, γιατί να έχει κόμπλεξ αυτή η γυναίκα, για να καταλάβω. Τώρα βλέπουμε ωραία σώματα. Γιατί να μην γιατί έχει κόμπλεξ, Άρη. Έχει τρομερό σώμα η Κουρέζου, παιδιά. Έχει δηλαδή είναι μια φυσιολογική γυναίκα. Κάνει και χώρο, παιδιά, η κοπέλα τώρα. Ρίχνει κράξιμο και λέει ότι βαρέθηκα τη διαφορετικότητα, τις πλαστικές. Όλοι θέλουν να μάθουν αν κάποιος έχει κάνει πλαστική. Αφήστε τους ανθρώπους να νιώθουν όλοι καλά με το πώς είναι. Θέλει να αλλάξει ολόκληρο, σας αλλάξει ολόκληρο. Η Μαρία Κορινθίου. Βλέπετε. Μάλιστα. Καθαρά μεσογειακή γυναίκα. Ναι, αλλά είναι ο τρόπος που ρίχνει το μαλλί, ναι, 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 ναι. Μαρία. Είναι ο τρόπος που βάζει το και χέρι. Το πόδι. Είναι το πόδι. Είναι και πολύ ωραίο. Είναι, είναι στο DNA. Να έβαλε σε μένα τα καμπούρια, θα έμορφε. Είναι και το πόδι τη. Υπογορούμε. Η επόμενη είναι η Ελένη Καρποντίνη. Κούκλα. Τώρα, η Ελένη δεν είναι φυσιολογική. Με λίγο ένα. Φυσιολογική. Φυσιολογική είναι. Όχι τη λίτσα, ρε. Άρεσε τρελό. Έχει πάθει κάτι. Έχει λίτσα. Αλλά είχα ζώη. Όχι, δεν έχω πάθει κάτι. Έχει πάθει. Όχι, απλά τη βρίσκω ότι είναι φυσιολογική και δεν είναι κόκαλο. Αυτό είναι πολύ ωραίο σώμα. Η Λένα Δροσάκη. Η Λένα το λέει από μόνη τη. Η Λένα Δροσάκη που είναι μια πολύ καλή ηθοποιό. Λέει από μόνη τη ότι είχα μεγάλο στήθο. Πάντα νιώθω το στήθο μου δεν είναι το δικό μου κορμιό και μου βάζει την άλλο. Είχε ένα ωραίο μεγάλο στήθο. Δεν ξέρουμε, Λένα μου σου πάει πάρα πολύ. Η Λένα Δροσάκη μπιζούνται καν σε πληροφορία. Φίνου, ε! Βιζούντε Καντ. Κοίτα, και τη Φίνου, μπράβο, που δεν ναι. είναι αδύνατη και φωτογραφίζεται όντως, έτσι όπως είναι. Γιώργο, και αυτή το είπε. Ήμουν λέει σαν ακορντεόν. Έβαλα, έβγαλα. Από κάποια μπράβο, στιγμή δεν έφερε. Πανά, αλλά αποφάσισα ότι έτσι θα ζήσω. Καλά, έκανε και τι. Και έτσι τη ζει. Όχι, μια χαρά. Μπράβο τη που φωτογραφίζεται. Ενώ δεν είναι αδύνατη. Η Βάσο Κολυδά που έρχεται, που γέννησε πρόσφατα πριν από ένα χρόνο, δεν νομίζω ότι έχει αυτό το πρόβλημα. Το παιδί το από πού το έβγαλε, δεν έχουμε καταλάβει. Πολύ ωραία, όταν γέννησε. Και έχει μορφή με το γάμο πάρα πολύ Βάσο, παιδιά. Η Βασούλα κανένα χρόνο έχει που γέννησε. Ναι. Και η ίδια λέει, είμαι φυσιολογική, τίποτα. Παλιά ήμουν κόκαλο, το λέει. Κοίτα τώρα, είναι μαγιά των ανθρώπων που, δηλαδή, εδώ είναι πιο μαγιά τη Φίνου και τη Διαγούπη, που είναι οι πιο παχιούτσικες, ας πούμε, που φωτογραφίζονται σε αυτό το κόσμο. Και η τελευταία που βλέπουμε, δεν νομίζω ότι έχει κανένα πρόβλημα, είναι η Αντωνία Καλυμούκου. Εμείς τέλεια. Εμείς τέλεια. Ωραία, μπράβο. Προχωράμε.